Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τουλάχιστον 3 μήνες θα χρειαστούν οι τράπεζες για να στήσουν την πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνονται οι αιτήσεις για την προστασία της νέας κατοικίας, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που θα διαδεχθεί το νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, το έργο έχουν αναλάβει οι τράπεζες, οι οποίες σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία θα παραδώσουν την πλατφόρμα τον Ιούνιο. Το κόστος τώρα για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τις τράπεζες, αναφέρουν τραπεζικές πηγές. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα έργο ιδιαιτέρως σύνθετο στην υλοποίησή του, καθώς συνδυάζει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των δανειοληπτών, τα οποία θα προέρχονται από το TaxisNet αλλά και από το σύνολο του τραπεζικού κλάδου. Έτος που θα ολοκληρωθούν σημαντικά έργα στην Πελοπόννησο είναι το 2019, ενώ τους επόμενους μήνες αναμένεται να δημοπρατηθούν και δύο νέα έργα προϋπολογισμού 600 εκατομμυρίων ευρώ για την σύνδεση του άξονα Πάτρα-Πύργος Καλαμάτα, που αφορούν στην αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής συνολικού μήκους 132 και 118 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Η δημοπράτηση των έργων αναμένεται εντός του έτους. Για φούσκα στην αγορά κινήτων στην Αθήνα κάνει λόγο το BBC σε νέο δημοσίευμά του, εξηγώντας μάλιστα γιατί οι Έλληνες μένουν εκτός της νέας πραγματικότητας. Μιλώντας με κατοίκους, ενοικιαστές και επαγγελματίες, το βρετανικό δίκτυο παρουσιάζει την κατάσταση που κυριαρχεί σήμερα στην αγορά κινήτων στην πρωτεύουσα. Η αγορά κινήτων στην Αθήνα, που μέχρι πρόσφατα ήταν νεκρή, αρχίζει να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης. Πέρσι οι τιμές ακινήτων αυξήθηκαν κατά 3,7%. Golden Visa και Airbnb διαμορφώνουν μια νέα κατάσταση. Οι ξένοι επενδυτές επωφελούνται της ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων, σχολιάζει το BBC, ενώ οι Έλληνες μένουν εκτός. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και η αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτη μόνο και με 672 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,68%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.